Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα. Από τη δροσιά κινήθηκε προς τα νότια, απείλησε τον οικισμό της Αγροτικής Τράπεζας και έπειτα κατευθύνθηκε προς τον οικισμό Καταφύγη της Παλαιάς Φώκαιας. Μέχρι το βράδυ είχε φτάσει στον οικισμό Θυμάρι. Οι φλόγες έγλυφαν τους τοίχους των σπιτιών κατακαίοντας τα πάντα μέσα στις αυλές. Με μάνικες στο χέρι, οι κάτοικοι κατέβρεχαν τις περιουσίες τους για να τις σώσουν. Πολλοί ήταν εκείνοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Βγήκαμε έξω να δω τι γίνεται και ανέβηκα στο λόφο 100 μέτρα παραπάνω από το σπίτι μου. Και είδα τη φωτιά και γύρισα πίσω, πήρα τη γυναίκα μου και φύγαμε. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν οικισμοί, όπως και το γυροκομείο Κωνσταντινοπολιτών στην Παλαιά Φώκαια. Και ενώ στην Κερατέα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν άνηση μάχη με την πύρινη Λέλαπα, το μεσημέρι του Σαββάτου τρεις ακόμη φωτιές ξεσπούν σχεδόν ταυτόχρονα στον Τράφη Παλίνης, στο Κάτω Σούλη Μαραθώνα και στους Αγίους Αποστόλους Καλάμου. Στην Παλίνη η φωτιά μπήκε στον προαύλιο χώρο της βιομηχανίας παγωτών Δοδόνη, καίγοντας ολοσχερώς 14 φορτηγά, 2 γιοταχή, έναν τράκτορα και τμήμα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης. Στη συνέχεια η φωτιά πέρασε στη λεωφόρο Μαραθώνος, καταστρέφοντας ένα μικρό ινοποιείο. Γύρω από τους περιβάλλοντες χώρους αυτών των δύο εργοστασίων υπήρξε πυρκαγιά. Θα έλεγα ότι σπεύσαμε και εμείς σαν ΣΠΑΠ και από άλλους δήμους και οι πυροσβεστικοί και το αποτέλεσμα παρά τα πολλά μπουφόρ τα οποία βλέπουμε ήταν θετικό. Για την πυρκαγιά στον οικισμό Άβρα στο Κάτω Σούλη συνελήφθη 83χρονος ημεδαπός, ο οποίος στο σπίτι του εκτελούσε θερμές εργασίες με τη χρήση ηλεκτρικού τροχού. Στον εισαγγελέα με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια οδηγούνται και οι 4 Έλληνες από τη δροσιά Κερατέας. Όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι ίδιες δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους 7 και 8 μποφόρ θα συνεχιστούν μέχρι και την Τρίτη. Γι' αυτό οι πολίτες συνιστάται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα στο δάσος. Να μην καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Μην ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές. Σε κάθε περίπτωση μην κάνουμε χρήση φωτιάς όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30 βαθμούς. Επίσης, όταν οδηγούμε στο δάσος, να μην αφήνουμε το αυτοκίνητο σταθμευμένο σε σημείο που υπάρχουν ξερά χόρτα.